Λοιπόν, θα περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση του ψυχιάτρου Κωνσταντίνου Τσαμάκη. Ο Κωνσταντίνος Τσαμάκης είναι επιστημονικός συνεργάτης στην Β' Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο Αττικό. Είναι research visitor στο King College στην Αγγλία. Θα μας μιλήσει, θα έλεγα, σε ένα θέμα που αποτελεί συνέχεια νευροφλεγμονή και σχιζοφρένεια, ο ρόλος των κυτοκινών. Ακούτε. Ναι. Ορέστη, καλησπέρα. Χαιρετώ και όλη τη... Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετώ όλους τους συνέδρους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο δεν είναι το... Θεωρώ μερικές φορές μπορεί να είναι πολύπλοκο. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε όσο το δυνατό πιο κατανοητά γίνεται. Μία βιβλιογραφική ουσιαστικά επισκόπηση όσον αφορά το ρόλο των κυτοκινών στην νευροφλεγμονή και στην ψύχωση. Ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί αυτό το slide που βλέπετε είναι το μόνο slide το οποίο είναι στα ελληνικά, τα επόμενα slide είναι στα αγγλικά. Να πούμε συγγνώμη ότι δεν υπάρχει κάποιο conflict of interest. Και γενικά να πούμε ότι οι μελέτες του ρόλου του ανοσοποιητικού συστήματος στην ψυχική νόσο υπάρχει εδώ και η έρευνα γίνεται εδώ και δεκαετίες, αν και τα τελευταία χρόνια φαίνεται μια έκρηξη βιβλιογραφικά στον τομέα αυτό. Και πλέον ξέρουμε ότι οι αυξημένοι βιοδείκτες φλεγμονής στο περιφερικό αίμα, καθώς επίσης και στο κεφαλονιτήριο υγρό, έχουν συσχετιστεί με διάφορες ψυχικές νόσους. Και φυσικά στην σχιζοφρένεια φαίνεται ότι υπάρχουν διαταραγμένα επίπεδα κυτοκινών. Η νευροφλεγμονή έχει περάσει και στα media. Εδώ βλέπουμε ένα άρθρο των New York Times από το 2018 με τον τίτλο «Είχε σχιζοφρένεια, μετά έπαθε καρκίνο και μετά θεραπεύτηκε». Ουσιαστικά λοιπόν το άρθρο μιλάει για ένα 23χρονο νέο άντρα με ανθεκτική σχιζοφρένεια, ο οποίος ανέπτυξε μυελοειδή λευχαιμία, του έγινε μεταμόσχευση μυελού των οστών και μετά ξαφνικά συνέβη και ένα θαύμα. Ότι σταμάτησε να έχει παραλυρητικές ιδέες, σταμάτησε να έχει παράνοια και τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, παρότι ήταν ανθεκτική, φαίνεται ότι εξαφανίστηκαν. Και φυσικά το εύλογο συμπέρασμα ήταν ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ήταν πίσω από αυτό το οποίο προκαλούσε τα ψυχιατρικά του συμπτώματα. Να θυμίσουμε λίγο κάποια πράγματα βασικά για τις κυτοκίνες. Οι κυτοκίνες είναι μόρια σήμανσης του ανοσοποιητικού συστήματος, τα οποία τα βρίσκουμε τόσο στο περιφερικό αίμα, όσο και στον εγκέφαλο. Παράγονται τόσο από ανοσοποιητικού τύπου και μη ανοσοποιητικού τύπου κύτταρα, περιλαμβανομένων και των νευρώνων του κεντρικού νευρικού συστήματος, εμπλέκονται τόσο στην οξία όσο και στην χρόνια φλεγμονή και συντονίζουν τόσο το innate, δηλαδή την ευγενή ανοσολογική ανταπόκριση μέσω των κυτάρων φυσικών φωνέων και των μακροφάγων, όσο και την προσαρμοσμένη ανοσολογική απόκριση μέσω των λεφοκυτάρων. Και φυσικά παίζουν μεγάλο ρόλο στην συναπτική πλαστικότητα, στην επιδιόρθωση των ιστών, στην νευρογένεση και στη συναπτογένεση. Πώς χρησιμοποιούμε τις κυτοκίνες στην πράξη, πώς προσπαθούμε τουλάχιστον να τις χρησιμοποιήσουμε στην πράξη, μετρώντας τες όσον αφορά τις ψυχικές νόσους. Κάποιες λοιπόν κυτοκίνες, ο σκοπός μας είναι να δούμε αν μπορούν να είναι state markers, αν δηλαδή μπορούν να μας δείχνουν ποιο είναι το state της νόσου, η κατάσταση της νόσου. Στην περίπτωση αυτή, η πορεία λοιπόν των κυτοκινών στο περιφερικό αίμα είναι ότι δεν υπάρχουν πριν την νόσο, δεν είναι αυξημένες πριν την εκδήλωση της νόσου, αυξάνουν στην οξεία φάση και με την επίλυση των συμπτωμάτων μειώνονται και αυτές. Βλέπουμε εδώ στη βιβλιογραφία ότι η Ιντερλευκίνη 6 και ο TNF-α έχουν αναφερθεί ως state marker κυτοκίνες. Trade marker από την άλλη είναι ανεξάρτητες από την πορεία της νόσου. Αυτές είναι χαρακτηριστικό, είναι trade δηλαδή της νόσου. Υπάρχουν πριν την έναρξη, δεν φαίνεται να υπάρχει μεταβολή στην οξεία φάση της νόσου και υπάρχουν και μετά όταν ο ασθενής μπαίνει σε recovery. Παράδειγμα, η Ιντερλευκίνη 12 έχει προταθεί σαν trade marker. Ο TNF-α, που τον βλέπουμε και αριστερά, και αυτό μπορεί να προκαλεί σύγχυση, επίσης έχει προταθεί σαν trade marker. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα δύσκολα σημεία όσον αφορά την νευροφλεγμονή, ότι πολλές φορές κάποια δεδομένα υπάρχει πολύ μεγάλο overlap. Δηλαδή, overlap όχι μόνο
στις κιτοκίνες σαν markers, αλλά overlap, παραδείγματος χάρη, στην αύξηση των κιτοκινών στις διάφορες ψυχικές νόσους. Δεν υπάρχει δηλαδή πολλές φορές ειδικότητα, δεν υπάρχει specificity. Εδώ είναι μια μελέτη που κάναμε στο Αττικό με την ομάδα του κυρίου Ρίζου, σε ασθενείς πρώτου επεισοδίου, που είχαν αρνητικά συμπτώματα, μονοθεραπεία με ολανζαπίνη, και ουσιαστικά η μελέτη έδειξε ότι η τελευκίνη 27 και η τελευκίνη 6 μπορούν να θεωρηθούν, να χρησιμοποιηθούν πιθανότατα σαν trait markers της νόσου. Ποιες τώρα κιτοκίνες είναι αυτές οι οποίες εμπλέκονται στη νευροφλεγμονή της ψύχωσης? Είναι όλες αυτές εδώ. Νομίζω αν πάω και τις αναφέρω όλες θα χρειαστώ 2-3 λεπτά. Μία συστηματική μελέτη του 2017 έδειξε ότι περίπου πάνω από 9 στις 10 μελέτες, 93% των μελετών στις οποίες περιέλαβαν, είχαν διαταραγμένα επίπεδα, είτε είχαν μάλλον συσχέτιση σχιζοφρένειας με διαταραγμένα επίπεδα είτε κιτοκινών, είτε πολυμορφισμών, είτε του mRNA και των υποδοχέων των κιτοκινών. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται με τις κιτοκίνες στις διάφορες φάσεις της σχιζοφρένειας. Πολύ σημαντική είναι η μελέτη των ασθενών που είναι drug naive, δηλαδή ασθενείς πρώτου επεισοδίου που δεν έχουν ξαναπάρει φάρμακα. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι τα αντιψυχωτικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στο ανοσοποιητικό σύστημα. Μερικά από αυτά έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, όπως παραδείγματος χάρη η αριπραζόλη ή η κλοζαπίνη. Μία λοιπόν μελέτη εδώ του Up the Grove του 19 έδειξε ότι ασθενείς με πρώτο επεισόδιο είχαν αυτές τις κιτοκίνες που βλέπετε αυξημένες στο περιφερικό αίμα, που σημαίνει ότι αυτό δεν είχε σχέση με την αντιψυχωτική αγωγή, την οποία φυσικά δεν λάμβαναν. Ήταν αυξημένη δηλαδή η τελευκίνη 1β, η τελευκίνη 6, ο υποδοχέας του R και ο TNF-α. Και βρήκαν επίσης και ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς που είχαν συνοσηρή κατάθλιψη είχαν και αυτή αυξημένη τελευκίνη 4 και TNF-α. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένη φλεγμονώδη βιοδείκτες σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ξαναπάρει θεραπεία. Στην οξία φάση τώρα του νόσου, καθώς επίσης και στην υποτροπή, επίσης εδώ βλέπουμε διάφορες μελέτες έχουν εντοπίσει διάφορες φλεγμονώδεις κιτοκίνες οι οποίες αυξάνονται. Δεν θα μπω αναλυτικά σε κάθε μία από αυτές, αλλά απλά νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτές φαίνονται να σχετίζονται με τρία πράγματα. Φαίνονται να σχετίζονται καταρχάς με τα συμπτώματα της, δηλαδή ασθενείς που στο περιφερικό του αίμα έχουν αυξημένες κιτοκίνες, φαίνεται να συσχετίζονται με συμπτώματα ανειδονίας και με αλλαγές στο κέντρο ανταμοιβής. Σχετίζονται με όλα και θετικά και αρνητικά, αλλά και γνωσιακά συμπτώματα και σχετίζονται, που θα το δούμε αναλυτικά πιο κάτω, με πρώιμη αντιξοότητα. Με πρώιμη αντιξοότητα στην παιδική ηλικία και με τραυματικά γεγονότα στην παιδική ηλικία. Τώρα, στην χρόνια φάση, και εδώ πέρα έχουμε βρει ένα αριθμό κιτοκινών είτε όταν, που είναι αυξημένες είτε στην οξία είτε στη χρόνια φάση, όταν ο ασθενής δηλαδή είναι σε επίπεδο εξωτερικών ιατρίων. Και εδώ πέρα φαίνεται ότι όταν κάποιος έχει, ειδικά στην χρόνια φάση, αυξημένη νευροφλεγμονή που μπορούμε να το μετρήσουμε μέσω βιοδικτών στο περιφερικό αίμα, πολλές φορές αυτό μπορεί να σχετίζεται με αλλαγές, αρνητικές επιπτώσεις στην γνωσιακή λειτουργία. Βλέπουμε εδώ μελέτες που δείχνουν ότι μία του 17, η οποία δείχνει π.χ. ότι σχετίζεται με verbal fluency, με visual attention και με working memory. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι οι κιτοκίνες δρούν στην νευρογένεση, δρούν στην πλαστικότητα στις συνάψεις. Βλέπουμε ειδικά π.χ. interleukin 6, φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων, των αλλαγμένων επιπέδων της interleukin 6 στο αίμα και στο εγκεφαλονιτίαιο υγρό. Αυτή είναι μια πολύ ωραία μετανάλυση του 18 από τον Park και από τον Miller, οι οποίοι κοιτάξαν ασθενείς που ήταν σε high risk για ψύχωση, δεν είχαν αναπτύξει ακόμα ψύχωση, και τους ελέγξαν πρώτον, τους συγκρίναν πρώτον με controls και δεύτερον συγκρίναν μεταξύ τους τους high risk, τους χωρίσαν στο group σε αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά στο τέλος πάθαν ψύχωση, κάναν ψυχωσικά στοιχεία και σε αυτούς οι οποίοι δεν έκαναν convert. Τι βρήκαν λοιπόν? Βρήκαν ότι
Αυτοί οι οποίοι ήταν υψηλού ρίσκου για ψύχωση σε σχέση με, με το control group είχαν υψηλότερα επίπεδα ιντερλευκίνης 6 και χαμηλότερα επίπεδα ιντερλευκίνης 1β, ενώ πολύ ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι μεταξύ αυτών των high risk οι οποίοι έκαναν τελικά ψύχωση και αυτών που δεν έκαναν δεν βρέθηκαν μεγάλες διαφορές. Υπήρχε μια τάση για αύξηση της ιντερλευκίνης 12, αλλά δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Και φαίνεται ότι η ιντερλευκίνη 6 ήταν αυξημένη και στους high risk, αλλά και σε αυτούς που τελικά πήγαν και κάναν πρώτο επεισόδιο. Βέβαια, η μετανάλυση αυτή, όπως σχεδόν όλες οι μεταναλύσεις, έχουν επανεμφερεί ζητήματα, όπως οι έρευνες είχαν μικρό δείγμα, είχαν μεγάλη ετερογένεια και αυτό που ανέφερα πριν, ότι ένα από τα δύσκολα, ακόμα από τα θολά σημεία στο τομέα της νευροφλεγμονής, είναι ότι υπάρχει overlap των δικτών φλεγμονής ανάμεσα σε διάφορες ψυχικές νόσους. Και εδώ για παράδειγμα, σε αυτή τη μετανάλυση, υπέθεσαν ότι οι high risk ασθενείς, οι οποίοι τελικά δεν έκαναν convert, δεν πήγαν δηλαδή, δεν ανέπτυξαν ψύχωση, αυτό μπορεί να αντανακλά ότι οι ασθενείς αυτοί θα ανέπτυζαν άλλες ψυχιατρικές διαταραχές στο μέλλον. Γι' αυτό δεν υπήρχαν διαφορά μεταξύ αυτών οι οποίοι ανέπτυξαν ψύχωση και αυτών οι οποίοι δεν ανέπτυξαν ψύχωση στο τέλος. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο paper από το Maudsley, από το Kings, που βγήκε το 19. Και εδώ ουσιαστικά αυτό που λένε οι συγγραφείς είναι ότι η ψύχωση, ειδικά το πρώτο επεισόδιο, φαίνεται να είναι μια πολυσυστηματική νόσος. Εκτός δηλαδή από τη συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, έχουμε συμβολή και άλλων συστημάτων, όπως είναι καρδιομεταβολικά συστήματα, ο άξονας υποθαλάμου υπόφυσης και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, το immune system, το ανοσολογικό σύστημα. Και φαίνεται, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ότι η συμμετοχή των συστημάτων εκτός κούνουσου φαίνεται ουσιαστικά ότι έχει ίδια σημαντικά επίδραση με τη συμμετοχή των παραμέτρων που ανήκουν στο κούνουσου. Τι κάναν λοιπόν, κοιτάξαν να βρουν, παραδείγματος χάρη αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει στη σημερινή παρουσίαση, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ανοσολογικού συστήματος, ειδικά σε σύγκριση τόσο με παραμέτρους του κεντρικού νευρικού συστήματος, όσο και με μη παραμέτρους του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο ρόλος, ουσιαστικά το effect size, το summary effect size των immune alterations, των αλλαγών δηλαδή στο ανοσοποιητικό σύστημα, φαίνεται ότι είναι σημαντικότερος και από παραμέτρους του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είναι οι δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο και οι νευροχημικές αλλαγές, αλλά είναι πιο σημαντικές και από και από άλλες παραμέτρους εκτός κούνουσου, όπως είναι οι καρδιομεταβολικές. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ότι το effect size των κυτοκινών, ότι είναι του ανοσοποιητικού συστήματος, ότι είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα να πούμε για ένα θέμα το οποίο όλο και περισσότερο αυξάνεται η σημασία του, τουλάχιστον στην βιβλιογραφία. Και μιλάμε για την πρώιμη αντικσότητα. Όταν λέμε πρώιμη αντικσότητα, εννοούμε τραυματικά γεγονότα ή γεγονότα παραμέλησης τα οποία συνέβησαν σε παιδική ηλικία στα παιδιά. Και αυτό φαίνεται ότι οθεί το ανοσολογικό σύστημα, ενεργοποιεί το ανοσολογικό σύστημα, με αποτέλεσμα στα παιδιά αυτά να παρατηρούνται αυξημένα inflammatory markers, παρατηρούνται δηλαδή αυξημένοι δείκτες φλεγμονής. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ξέρουμε ότι αν υπάρχει ψυχική νόσος σε γονείς, παραδείγματος χάρη κατάθλιψη, αυτό επίσης μπορεί να συσχετίζεται με αυξημένους δείκτες φλεγμονής στα παιδιά, τα οποία όταν γίνουν ενήλικες, αυξάνεται ο κίνδυνος για κατάθλιψη και για ψύχωση. Το ενδιαφέρον τώρα εδώ πέρα είναι ότι η πρώιμη αντικσότητα συσχετίζεται και με σωματικά νοσήματα, όπως είναι ο τύπου 2 διαβήτης, όπως είναι η στεφανιαία νόσους, τα οποία και τα δύο αυτά είναι πολύ συχνές συνοσιρότητες της σχιζοφρένειας. Επομένως, το περίφημο unifying theory, η θεωρία δηλαδή που ενώνει τα πάντα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε όρους φυσικής στην ψυχιατρική, είναι ότι το childhood adversity, το early life adversity, η πρώιμη αντικσότητα, προγραμματίζει το ανοσοποιητικό σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να εξηγούμε τη συνοσιρότητα μεταξύ σχιζοφρένειας, κατάθλιψης, στεφανίας νόσου και τύπου 2 διαβήτη.
Φυσικά, μέχρι να φτάσουμε να έχουμε πολύ πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα και πολύ πιο ξεκάθαρες θεωρίες πάνω σε αυτό, χρειάζεται ακόμα αρκετές μελέτες. Πάμε τώρα στην ερώτηση που θα λέγανε και οι Αμερικάνοι του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Τι προκαλεί τι? Είναι η φλεγμονή η οποία προκαλεί, η νευροφλεγμονή η οποία προκαλεί ψύχωση, ή είναι η ψύχωση η εκείνη η οποία ενεργοποιεί την νευροφλεγμονή? Γιατί ξέρουμε π.χ. ότι το ψυχολογικό στρες πυροδοτεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Προκαλεί δηλαδή το reverse causality που λέμε. Έχουμε λοιπόν κάποιες longitudinal μελέτες κόρτης και από τις σκανδιναβικές χώρες και από το Ηνωμένο Βασίλειο, που μας δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δικτών φλεγμονής όπως η Ιντερλευκίνη 6, την οποία τη βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις συσχετήσεις, σε ΕΡΠΕ και ταχύτητα καθίζησης, σε παιδική και σε εφηβική ηλικία, με αύξηση μάλλον του ρίσκου ψύχωσης στην ενήλικο ζωή. Η ΑΛΣΠΑΚ λοιπόν μελέτη μας δείχνει ότι αυτοί που έχουν αυξημένη Ιντερλευκίνη 6 στην ηλικία των 9 έχουν αυξημένα, γραμμικά αυξάνεται ο κίνδυνος αυτός, αυξημένο ρίσκο ψύχωσης στην ηλικία των 18, όπως βλέπετε στο διάγραμμα δεξιά. Και επίσης, μία μελέτη του 17 μας δείχνει υψηλότερα επίπεδα σε ΑΡΠΕ στην εφηβεία συσχετίζονται με νωρίτερη έναρξη ψυχοσικής νόσου. Μία μελέτη του 18 μας δείχνει υψηλότερα ποσοστά ταχύτητας καθίσυνσης στη νεαρή ενήλικο ζωή σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης σχιζοφρένειας. Να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μελέτες με Mendelian randomization και γενετικές genetic association αναλύσεις έγιναν σχετικά πρόσφατα στην βιβλιογραφία. Η μελέτη του Καντάκερ, λοιπόν, του 18, έδειξε ότι το μονοπάτι της Ιντερλευκίνης 6 και του υποδοχέ της Ιντερλευκίνης 6 σχετίζονται με την ψύχωση με ρόλο αίτιο-αιτιατού. Δηλαδή, ουσιαστικά λένε ότι η φλεγμονή είναι αυτή που προκαλεί ψύχωση. Και το ίδιο επιβεβαίωσε ένα χρόνο νωρίτερα ο Χάρντουικ, που επίσης αυτές οι δύο μελέτες τι είπαν? Είπαν ότι η αντίστροφη αιτιότητα, δηλαδή το ότι η ψύχωση είναι αυτή η οποία προκαλεί φλεγμονή, καθώς επίσης και οι confounding παράγοντες, δεν είναι πιθανές εξηγήσεις για τις συσχετίσεις που βλέπουμε. Επομένως, το συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκαν είναι αυτό που αρχίζει να αχνοφαίνεται ουσιαστικά, λίγο να ξεκαθαρίζει, γιατί φυσικά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα δεδομένα, είναι ότι μάλλον η φλεγμονή είναι αυτή η οποία προκαλεί τα ψυχωσικά συμπτώματα. Αυτό που είμαστε περισσότερο σίγουροι είναι για το δείκτη της φλεγμονής στην σχιζοφρένεια. Ξέρουμε πλέον από πάρα πολλά βιβλιογραφικά και ερευνητικά δεδομένα ότι η χαμηλού βαθμού φλεγμονή, νευροφλεγμονή, η οποία υπάρχει στη σχιζοφρένεια, σχετίζεται με χειρότερη απόκριση θεραπεία, σχετίζεται με χειρότερα outcomes, με χειρότερα αποτελέσματα στην σωματική υγεία των ασθενών και αυξημένη θνησιμότητα, all cause mortality, και όπως είπαμε, η νευροφλεγμονή στην σχιζοφρένεια δεν αποτελεί απλά ένα επιφαινόμενο ή ένα αποτέλεσμα της θεραπείας, ούτε οφείλεται σε παράγοντες confounders, έχει μάλλον σχέση αιτίο-αιτιατού, δηλαδή αυτή είναι που πυροδοτεί και προκαλεί την ψύχωση. Βέβαια, είναι το γεγονός ότι υπάρχει νευροφλεγμονή δεν μας εξηγεί την αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας, γιατί αυτό μας το εξηγεί μόνο σε ένα πολύ μικρό subgroup, μόνο σε μια πολύ μικρή υποομάδα. Και αυτός είναι ο λόγος που μελέτες και ακόμα και randomized control trials που έχουν γίνει από διάφορα αντιφλεγμονώδη φάρμακα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια είχαν στην καλύτερη περίπτωση mixed results και στη χειρότερη περίπτωση δεν είχαν αρνητικά αποτελέσματα. Έχουν δοκιμαστεί διάφορα φάρμακα, έχουν δοκιμαστεί αντιφλεγμονώδη, έχουν δοκιμαστεί αντιβιωτικά όπως η μινοκυκλίνη, όπου βλέπετε εδώ πέρα ότι σε μια μελέτη παρότι έδειξε κάποια αποτελέσματα αργότερα, αυτό που δείχθηκε ήταν ότι δεν είχε επίδραση ούτε στα θετικά ούτε στα αρνητικά συμπτώματα σχιζοφρένειας, καθώς και μονοκλανικά αντισώματα όπως το σιλιζουμάμπι που χρησιμοποιείται στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, που είναι ένα ουσιαστικά αντίσωμα της Ιντερλευκίνης 6, δεν είχε δυστυχώς και αυτό αποτέλεσμα. Και η εξήγηση γι' αυτό είναι ότι μάλλον
Δεν στοχεύαμε σωστά. Δεν στοχεύαμε ασθενείς οι οποίοι είχαν αυξημένη δείκτη φλεγμονής. Πηγαίναμε και το δίναμε το φάρμακο αυτό σε όλους τους σχιζοφρενείς, σε όλους τους ψυχοσικούς. Ποια λοιπόν είναι τα μηνύματα, τα take home messages και ποια είναι τα key points, ποια είναι τα σημεία εκείνα τα οποία αξίζει να θυμόμαστε. Ότι οι ασθενείς λοιπόν με ψύχωση, με σχιζοφρένεια, έχουν χαμηλού βαθμού νευροφλεγμονή, την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε στο περιφερικό αίμα. Φαίνεται ότι η φλεγμονή προϋπάρχει της έναρξης της νόσου και δεν επηρεάζεται από την θεραπεία που δίνουμε. Παρότι όμως δεν επηρεάζεται, συσχετίζεται με χειρότερη απόκριση στην αντιψυχωσική θεραπεία. Έχουμε λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, αλλά έχουμε και πολλές ερωτήσεις, πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα. Ειδικά όσον αφορά τους βιοδείκτες και τις κετοκίνες για τις οποίες μιλάμε σήμερα. Παραδείγματος χάρη, ποιοι είναι οι πιο χρήσιμοι βιοδείκτες που θα πρέπει να εστιάσουμε και να μετράμε. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς που ήδη ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση και να προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, ή θα πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε κάποιους καινούριους, ή θα πρέπει να χρησιμοποιούμε συνδυασμό τους. Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς στους οποίους θα στοχεύουμε να δίνουμε αντιφλεγμονώδη. Θα είναι κάποια στιγμή δυνατό το να μετράμε σε ΣΕΑΡΠΕ, σε ψυχιατρικούς ασθενείς, ως ένα μέρος της διάγνωσης, θα έρχεται δηλαδή ο ασθενής στο ιατρείο και σαν μέρος της κλινικής εξέτασης θα μετράμε σε ΣΕΑΡΠΕ και άλλους δείκτες φλεγμονής. Θα χρησιμοποιούμε, παρεμφερές με το προηγούμενο, τη μέτρηση διάφορων βιοδεικτών, όπως η ΣΕΑΡΠΕ για παράδειγμα. Θα τη χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε την κλινική πορεία ενός ψυχιατρικού ασθενή, όπως παρατηρούμε, ξέρω εγώ, το πώς εξελίσσεται μια λίμωξη αυτών. Αρκεί να μετράμε φλεγμονώδους δείκτες στο αίμα ή θα πρέπει να το κάνουμε αυτό και στο κεφαλονιδιαίο υγρό. Και ίσως το πιο σημαντικό, θα πρέπει να εστιάζουμε σε εξατομικευμένους βιοδείκτες, εξατομικευμένες π.χ. υπερλευκίνες, ή θα πρέπει να προσπαθούμε να μετρήσουμε την όλη απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος. Παραδείγματος χάρη μέσω flow cytometry, να μετράμε την απόκριση των μακροφάγων ή να μετράμε την απόκριση πώς αυτά σχετίζονται με τα TAF Helper 1 και τα TAF Helper 2. Πολλές λοιπόν ερωτήσεις, λιγότερα ίσως τα δεδομένα που ξέρουμε, αλλά φαίνεται ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Πολλές μελέτες και πολλές φαρμακευτικές εταιρείες εστιάζουν στο pathway της ιντερλευκίνης 6 με διάφορα immunomodulating drugs, δηλαδή διάφορα φάρμακα τα οποία αλλάζουν την ανοσοαπόκριση. Φαίνεται ότι θα υπάρχουν εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε κατά πόσο αυτά τα φάρμακα οι ασθενείς θα ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους θεραπείες. Αυτό που είναι σίγουρο ότι θα γίνεται πολύ καλύτερο profiling των ασθενών τους οποίους θα στοχεύουμε, είτε με immune target identifications, με immunophenotyping από ασθενείς οι οποίοι έχουν ψύχωση και φυσικά από δεδομένα που θα έχουμε από διάφορες μελέτες και experimental αλλά και από animal studies. Αλλά όπως είπαμε, αυτό, να μεταφράσω τη φράση που λένε οι Άγγλοι, το one size fits all, ότι δεν φοράνε όλοι οι ψυχοσικοί ασθενείς το ίδιο νούμερο μπλουζάκι. Θέλουμε να... οι ανοσολογικές θεραπείες είναι απίθανο να βοηθήσουν όλους τους ασθενείς. Μιλάμε πάντα για μια υποομάδα, για ένα subgroup των ασθενών αυτών. Επομένως, όλο και περισσότερο φαίνεται αυτό που γίνεται και σε άλλους τομείς, νομίζω, της ψυχιατρικής και της ιατρικής γενικότερα, ότι προχωράμε προς την εποχή του personalized treatment. Και ο τομέας της άνοσο-ψυχιατρικής φαίνεται ότι είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών στο μέλλον. Φυσικά, όμως, αυτό απαιτεί συνεργασία μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων, εμάς των ψυχιάτρων, των νευρολόγων, γενετιστών, ανθρώπων που ασχολούνται με πληροφορική και επιδημιολογία. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τέλειωσα νωρίτερα από το χρόνο μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.